Πάμε στις αλλαγές στον εκλογικό νόμο. Θα αργήσουν να έρθουν. Πάμε κατά πάσα πιθανότητα για τις αρχές Οκτωβρίου, εκτός αν έχουμε κάποια έκπληξη και έρθουν νωρίτερα. Τι θα προβλέπουν? Αναλογικό μπόνους με βάση το ποσοστό του πρώτου κόμματος στη Βουλή. Να θυμίσουμε εδώ ότι το πρώτο κόμμα, ανεξάρτητα από το ποσοστό που λάμβανε στις εθνικές εκλογές, είχε ένα κέρδος 50 εδρών. Επομένως, αυτό θα περιοριστεί και θα κατανέμεται ανάλογα με την εκλογική δύναμη του κόμματος. Για να το πούμε πολύ απλά στον κόσμο το καταλάβει, γιατί δεν είναι ψηλά μαθηματικά. Αν ένα κόμμα πάρει 35%. Θα πάρει 35, αν πάρει 40, θα πάρει 40. 40, 40. Δηλαδή, μάλιστα, με τα σημερινά δεδομένα, η Νέα Δημοκρατία θα έπαιρνε αντί για 50 έδρες μπόνους 40. Βέβαια, πρέπει να πω ότι επειδή από την πρώτη κατανομή παίρνει λιγότερους, πάνω κάτω του ίδιου βουλευτές θα έχει, μπορεί να έχει και λίγο παραπάνω. Ακριβώς. Ναι, και αυτό γιατί γίνεται όμως, Δημήτρη? Γιατί πάμε σε αναλογικότερο μπόνους. Άρα, ναι, γιατί ακολουθούν, ναι, αυτό. Αυτοί λέγανε, η Νέα Δημοκρατία λέγει ότι δεν θα ακολουθήσει. Δεν θα όχι. Από την αρχή η Νέα Δημοκρατία και στα χρόνια που ήταν στην αντιπολίτευση και τώρα που είναι στην κυβέρνηση, είχε δηλώσει ότι στοχεύει στο να ρυθμίσει το μπόνους των 50 ευρών. Είχαν ακουστεί πολλές φωνές στο παρελθόν και από την πλευρά της Νέας Δημοκρατίας που έλεγαν ότι αυτές οι 50 έδρες, να το ονοματίσουμε πολιτικό unfair, ανάλογα με το ποσοστό που παίρνει ένα κόμμα. Ότι φτάνει στα όρια της καλπονοθείας. Είδαμε κυβερνήσεις να σχηματίζονται με πολύ χαμηλά ποσοστά, πολύ μακριά από το 50 και που θα επέβαλε η αναλογική. Οπότε η συζήτηση είναι πολύ λογική, κατά τη γνώμη μου. Έχει ανοίξει καιρό αλλά, αυτή η συζήτηση. Αλλά με το παράδειγμα γιατί, που φέραμε. Γιατί το λέω, γιατί για τις συνεργασίες τι λέει, ας πούμε. Ο ΣΥΡΙΖΑ υποστήριζε τις συνεργασίες. Ο ΣΥΡΙΖΑ έχει τελείως διαφορετική φιλοσοφική προσέγγιση στο θέμα, απλή αναλογική. Αυτό το απλή αναλογική από το ένα ενισχυμένο αναλογικό σύστημα όπως το περιγράφει η Νέα Δημοκρατία είναι δύο τελείως διαφορετικά πράγματα. Βέβαια. Και εκεί είχαν έρθει σε αντιπαράθεση. Λέω όμως ότι με το υπάρχον σύστημα και τις αλλαγές που ακούω, γκρόσο μότο τα ίδια αποτελέσματα θα έρχονταν. Δηλαδή με τα ποσοστά της Νέας Δημοκρατίας σήμερα θα είχε περίπου τους ίδιους, ίσως και περισσότερους βουλευτές, αν έχω αναλύσει σωστά τον εκλογικό νόμο όπως συζητιέται. Θα έπαιρνε περισσότερους βουλευτές στην πρώτη κατανομή, λιγότερους από μπόνους, αλλά πάνω κάτω θα τις έβγαιναν οι ίδιοι. Το ενδιαφέρον στον εκλογικό νόμο που συνδέεται και με τους ομογενείς που συζητάγαμε, έχει να κάνει και με τις έδρες επικρατείας. Ακριβώς. Όπου από εκεί περιμένουμε να δούμε Έλληνες ομογενείς να εκλέγονται ή να εκλέγονται από Έλληνες ομογενείς βουλευτές. Μένει να απαντηθεί αυτό. Οι πληροφορίες όπως δημοσιεύονται και στο πρώτο θέμα δείχνουν προς την κατεύθυνση της αύξησης των εδρών επικρατείας. Μένει να απαντηθεί κατά πόσο οι ομογενείς που θα ψηφίζουν, γιατί μιλάμε για 2 εκατομμύρια πολίτες. 2 εκατομμύρια πολίτες, εφόσον γίνει νόμος του κράτους, θα έχουν το δικαίωμα στις επόμενες εκλογές να ψηφίσουν από τον τόπο της κατοικίας τους. Μένει να δούμε εάν οι ψήφοι τους θα έρχονται και θα στηβάζονται στη δεξαμενή του επικρατείας, προκειμένου από εκεί να εκλέγονται περισσότεροι βουλευτές.